Και των ευθυνών για τα κακώς έχοντας το συνεργατισμό έριξε για άλλη μια φορά ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης το Χάρη Γεωργιάδη. Στέλλα, η σημερινή παρέμβαση του Γενικού Ελεκτή δεν είναι πρωτογενής. Επί του προκειμένου δηλαδή των χειρισμών του Χάρη Γεωργιάδη και των συναυτό, αναφορικά με την πενταετή δράση της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης τις σημερινές τους επικρίσεις τις εξέφρασε ήδη στην Ερευνητική Επιτροπή για τον Συνεργατισμό. Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι τα ευρήματα και οι επικρίσεις σε βάρος του Υπουργού και της ομάδας του, που με δική του ευθύνη διορίστηκε για τη διαχείριση μιας φθήνουσας, όπως διαφάνηκε, τράπεζας, μάλλον ουδής δύναται να τα αφισβητήσει. Στην ολόκληρη λοιπόν των επικρίσεων του, ο κ. Μιχαηλίδης έχει απολύτως δίκιο. Ο Υπουργός Οικονομικών, ως ο καθήλυν αρμόδιος Υπουργός, από τη στιγμή που η τράπεζα μετατράπηκε σε κρατική, συμπεριφέρθηκε ως αν αυτή να είχε ημερομηνία λήξης. Ίσως να μην είχε πολλά περιθώρια αντίδρασης ως Υπουργός. Ωστόσο, αυτή η πραγματικότητα, αυτή η πραγματικότητα δεν τη συνέδεσε ο Υπουργός με μια λελογισμένη διαχείριση. Απέναντίας όλα τα ευρήματα του Γενικού Ελεκτή, αλλά και όλες οι μαρτυρίες στην ερευνητική, αναδεικνύουν τεράστιες πολιτικές ευθύνες, αλλά και του εύρος της αλόγιστης, εξωθεσμικής, θα λέγε κάποιος, διαχείρισης μιας ομάδας ανθρώπων, στενών φίλων του κ. Γεωργιάδη, οι οποίοι συμπεριφέρθηκαν ως νομενκλατούρα, αν μου επιτραπεί ο όρος, και οι οποίοι οδήγησαν την τράπεζα πιο γρήγορα στα τάρταρα. Η σημερινή παρέμβαση του Γενικού Ελεκτή όμως έχει και ένα άλλο χαρακτήρα. Μια, αν θέλετε, άσκηση προληπτικής πολιτικής για ό,τι μπορεί να περιμένει την εναπομείνουσα οντότητα του συνεργατισμού. Και αυτό, κατά την εκτίμησή μου, είναι πολύ πιο σημαντικό, γιατί ουσιαστικά επιχειρεί η ελεκτική υπηρεσία να προλάβει επανάληψη φαινομένων και πρακτικών, οι οποίες θα θέσουν σε επικινδυνότητα τα περιουσιακά στοιχεία του συνεργατισμού που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ο Υπουργός Οικονομικών είναι εκείνος που χειρίστηκε την τεράστια κρίση της κυπριακής οικονομίας. Το έκαμε πολλές φορές με κόστος. Αυτό ουδής μπορεί να το αφισβητήσει. Ωστόσο, στο θέμα του συνεργατισμού συμπεριφέρθηκε με υπεροψία, υπερβάλλοντας ζήλο και κυρίως ετσιθελισμό. Και ατύχησε. Ατύχησε πολύ ο Υπουργός με τους συνεργάτες που ο ίδιος προσωπικά επέλεξε. Από την εξίσωση λοιπόν της πολιτικής κρίσης και ευθυνών, δεν μπορεί να βγάλει έξω τον εαυτό του, όπως βεβαίως δεν μπορεί να βγάλει έξω από την εξίσωση των πολιτικών ευθυνών τον εαυτό του και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τις δικές του απαντήσεις όμως θα τις δώσει αύριο ο Χάρης Γεωργιάδης στην Ερευνητική Επιτροπή. Χριστό, για να δούμε, θα έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τι θα πει. Σε ευχαριστούμε. Έπιασαν σβάρνα τα καταστήματα πολυτελείας διαρρήκτες στη Λεμεσό.